Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τους εκλεκτούς καλεσμένους μας απόψε. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Πρόεδρος Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και να πούμε ότι. Όχι, δεν με έχει κομμένο το ομολογό, δεν με έχει κομμένο ο Εμίλιος Ελιάτσας. Με ρωτούσαν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Καλά, εδώ και 2-3 μήνες, γιατί δεν σε έβγαζε ο Εμίλιος Ελιάτσας. Λέω, εγώ έχω την έχει, μην κατηγορείτε ούτε το κανάλι ούτε τον. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Εγώ αυτό έκανα. Σας πήρα 2-3 φορές να έρθετε, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσατε να έρθετε και ήρθατε σήμερα. Ήταν λόγοι σημαντικοί. Άλλοι λόγοι. Όπως και ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε πολύ καιρό να έρθει στο κανάλι. Ήρθε απόψε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα φιλόξενη συχνότητα και εσείς ακόμα περισσότερο. Μετά από πολύ μεγάλο διάστημα, χαίρομαι που σας βλέπω, κύριε Καραγκούνη. Δικηγόρος, πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ετωλοκαρνανίας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ο αγαπητός κύριος Βαγγέλης Μαρούπας, στέλεχος του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρούπα. Ο αγαπητός μου κύριος Κώστας Κιλτίδης. Μακεδόνας, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, γιατρός, κύριε Κιλτίδη, χαίρομαι πολύ. Καλώς ήρθατε. Ο αγαπητός κύριος Στάθης Λεουτσάκος, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Έχω πει, κύριε Λεουτσάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα φιλοξενώ πολύ συχνά ανθρώπους και από τη Λαϊκή Ενότητα για να ακούγεται και η δική σας άποψη, η δική σας φωνή, όπως είναι χρήσιμες σε όλες οι πολιτικές φωνές. Και ο κύριος Νίκος Ελευθέρογλου, προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Κύριε Ελευθερόγλου, καλώς ήρθατε. Έχουμε θρίλερ στο Καματερό, φοβερή κακοκαιρία, νεροποντές, με αγνοούμενη γυναίκα, φίλες και φίλοι. Από το μεσημέρι μία γυναίκα που ψάχνουν και δεν την έχουν βρει ακόμα, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Είχαμε και δυσάρεστο γεγονός, όπως το νεκρό άνδρα 50 ετών στο Μενίδη. Και οι βροχές φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα και αυτό δείχνει βέβαια και την αδυναμία του κράτους. Εδώ βλέπετε φοβερές εικόνες, βέβαια. Έπεσε πάρα πολύ νερό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέγανε οι ειδικοί νερό, λέει, που θα μπορούσε να έχει πέσει σε 2 μήνες και κάτι τέτοιο. Η αναλογία, Εμίλη, ήταν 180 λίτρα ανά τετραγωνικό. 180 λίτρα ανά τετραγωνικό. Δηλαδή, ήταν πρωτοφανής η νεροποντή. Ήταν πρωτοφανής. Είχαν και ανεμοστρόβιλο στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή τραβάγανε με τα κινητά και δείχνανε μετά στα site και στις τηλεοράσεις. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η φύση λένε ότι εκδικείται. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι ήθελα να σας πω το εξής, φίλες και φίλοι. Στις 5 Δεκεμβρίου θα κατατεθούν προτάσεις για το 51% του ΟΛΠ. Όπως αποφάσισε η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το 51% του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των όρων που προβλέπει η σχετική σύμβαση, την οποία θα υπογράψει ο πλειοδότης, είναι και η υλοποίηση επενδύσεων τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είναι γνωστό, θα εξαιρεθούν από τη σύμβαση παραχώρησης το παραλιακό τμήμα της Δραπετσόνας και η περιοχή της Κοινοσούρας, που είναι αρχαιολογικός χώρος. Ενδιαφέρον για το πλειοψηφικό πακέτο έχουν εκδηλώσει μέχρι τώρα η Κόσκο, η δανέζικη APM, αν το λέω καλά, Terminals, αλλά και μία εταιρεία από τις Φιλιππίνες. Λοιπόν, έχει έρθει ο Λαντ. Να σας πω ότι ο Γάλλος Πρόεδρος σήμερα ασφαλώς και διάβασε την Contra News, η οποία, φίλες και φίλοι, έγινε ανάρπαστη. Εδώ βλέπουμε σχετικά πλάνα. Θα ήθελα να δούμε ανάρπαστη, γράφει και ο τίτλος, η Contra News, με την ανοιχτή επιστολή και στα γαλλικά του Γιώργου Κουρί στο Φρανσουά Ολάντ. Εδώ βλέπετε το σημερινό, της Πέμπτης δηλαδή, το πρώτο σέλιδο. «Καλώς ήρθες, Πρόεδρε Ολάντ», έγραψε ο Γιώργος Κουρί, ένα καταπληκτικό κείμενο στην πρώτη σελίδα. Ήταν το πρώτο σέλιδο στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα, γαλλικά και ελληνικά. Και έγινε ανάρπαστη. Βλέπετε και το γαλλικό εξώφυλλο. «Bienvenue, President Ολάντ». Λοιπόν, «Καλώς ήρθες, Πρόεδρε Ολάντ», βοήθησε μας να γλιτώσουμε από τη Γερμανία. Έχει κάνει μια εκπληκτική ανάλυση ο Γιώργος Κουρί και αυτό το φύλλο, όπως το σας το είπα από χθες, πράγματι έγινε ανάρπαστη η εφημερίδα σήμερα με αυτό το πολύ εμπνευσμένο πρωτοσέλιδο. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Λουράντο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα ξεκινήσει απεργία διαρκείας. Έχουμε τον κύριο Σουρμελίδη στο τηλέφωνο. Τον έχουμε τον κύριο Σουρμελίδη. Κύριε Σουρμελίδη, καλησπέρα σας. Τον σύμβουλο ένδρασης της κυριακάτικης Contra News. Η κυριακάτικη Contra News, φίλες και φίλοι, τώρα που είναι η αρχή, θα το πω γιατί μετά θα με παρασύρει η κουβέντα και έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε. Κύριε Καλοκαίρι, να με βοηθήσετε. Η κυριακάτικη Contra News έρχεται την Κυριακή με μια πολύ μεγάλη προσφορά. Δωρεάν, μια μεγάλη προσφορά, δωρεάν για όλους,
για όλους τους αναγνώστες της Κυριακάτικης Κόντρα News, η οποία όπως ξέρετε τιμάται μόνο 1 ευρώ. Όποιος λοιπόν αγοράσει την Κυριακάτικη Κόντρα News θα γίνει κάτοχος αυτής της κάρτας. Δίνουμε παροχές υγείας δωρεάν για όλους τους αναγνώστες της Κυριακάτικης Κόντρα News. Παροχές πάρα πολύ σημαντικές, φίλες και φίλοι, για ένα μήνα, όπως απεριόριστες επισκέψεις σε 30 ειδικότητες γιατρών με ραντεβού, απεριόριστες ιατρικές εξετάσεις στο τμήμα επιγόντων 24 ώρες το 24ωρο στους εφημερεύοντες γιατρούς, παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπαιδικό, γενικό χειρουργό, παιδίατρο, παιδοχειρουργό και μία επίσκεψη στην κλινική διαιτολόγο με προσδιορισμό δείκτη μάζα σώματος, λιπομέτρηση και πρόγραμμα διατροφής για μία εβδομάδα. Όλα αυτά δωρεάν για όποιον αγοράσει την Κυριακάτικη Κόντρα News την Κυριακή στις 25 Οκτωβρίου. Μία νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη προσφορά για όλους. Κύριε Σουρμελίδη, ο Λάντ ήρθε, δεν ξέρω αν έχει φέρει δώρα. Τι λέει το δικό σας ρεπορτάζ? Δώρα. Ο Λάντ ήρθε και γιατί πραγματικά όλο το προηγούμενο διάστημα... Δείξτε σε μένα εικόνα και αφήστε τον κύριο Σουρμελίδη. Ναι, Σπύρο. Στάθηκε κοντά στην ελληνική κυβέρνηση. Ναι, ναι. Αλλά και γιατί όλο αυτό το θέμα έχει ενισχύσει εξαιρετικά και τη δική του θέση μέσα στην Ευρώπη και πράγματι θέλει να, όχι μόνο να απαλλάξει, το ζήτημα θέλει να απαλλάξει την Ελλάδα από τη γερμανική πολιτική εν πάση περιπτώσει που έχει επιβληθεί, αλλά και να απαλλάξει και τη Γαλλία από, έτσι μια, από τη γερμανική υπεροψία και από τη γερμανική ηγεμονική τάση η οποία αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη πραγματικά με την πολιτική λιτότητα που έχει επιβάλει. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψη του Ολάντ ναι. έρχεται σε μια στιγμή να επισφραγίσει αυτές τις καλές σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση και οι δύο πλευρές μιλούν για μια στρατηγική εταιρική σχέση. Ναι, ναι. Έχει αυτό το συμβολισμό, εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψή του. Mm-hmm. Πρακτικά, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, θα δούμε αν θα έχει σημασία. Εξαρτάται και από την πορεία της ελληνικής οικονομίας για να δούμε πραγματικά επενδύσεις γαλλικές και όχι μόνο γαλλικές, αλλά και κάποιες. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, λέω. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι πάμε ξανά σε ένα παλαιό έτσι, σύνθημα. Σε ένα παλαιό σύνθημα που ακούγαμε. Λέω όμως ότι είναι εξαιρετικά συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές η όλη υπόθεση. Δεν γίνεται μόνο γιατί προσδοκά ωφέλη η ελληνική πλευρά, αλλά γιατί από όλη αυτή την ιστορία έχει ωφέλη και η γαλλική πλευρά και η θέση του κυρίου Ολάντ και μέσα στην ίδια τη Γαλλία και μέσα στην Ευρώπη. Η ουσιαστική συζήτηση, οι ουσιαστικές συζητήσεις θα γίνουν αύριο μεταξύ του κυρίου Ολάντ και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Πρωθυπουργού. Σήμερα να πούμε πάντως ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αναφέρθηκε στις σημαντικές πλευρές αυτής της επίσκεψης, αναφέρθηκε στο ζήτημα του χρέους, το οποίο είπε ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί και να αλλάξει η δομή του, εν πάση περιπτώσει και ο τρόπος αποπληρωμής του, και αναφέρθηκε στο θέμα της λιτότητας. Ναι. Και είπε ο κύριος Παυλόπουλος ότι ως σήμερα πορεία της Ευρωζώνης αποδεικνύει ότι η ανεφόρον πολιτική αυστηρής λιτότητας και σιδεράς δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν οδηγεί στην αναπτυξιακή προοπτική την οποία τόσο ανάγκη έχει και η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και φυσικά η Ελλάδα. Το θέμα του χρέους θα κυριαρχήσει σε αυτές τις συζητήσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει εκφράσει την υπόσχεσή του πολλαπλώς στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στο προηγούμενο διάστημα ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί ώστε να προκύψει αυτή η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Λέω σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχουν υψηλοί συμβολισμοί και υπάρχει ένα πολιτικό και διπλωματικό όφελος και για τις δύο πλευρές. Ωραία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ο Λάντ έχει βοηθήσει στην υπόθεση του χρέους εδώ και καιρό με δηλώσεις και με παρεμβάσεις. Σπύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Κι εγώ. Ο Λιμπερασιόν γράφει σήμερα ο Λάντ έχει κόλλημα με τον Τσίπρα. Έχει κόλλημα. Ο κ. Παυλόπουλος επίσης μίλησε και για τις λάθη και τις αιμονές των εταίρων. Ήταν μια μεγαλοπρεπής υποδοχή του Γάλλου Προέδρου.
Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές αναφορικά με το πρόγραμμα και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, είπε ο κύριος Παυλόπουλος στον κύριο Ολάντ. Και ο κύριος Ολάντ τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι η συζήτηση για το χρέος που πρέπει να ξεκινήσει. Να σας πω όμως και ένα έτσι παραπολιτικό, έτσι, για να κάνουμε λίγη πλάκα τώρα που είναι βράδυ. Τι φάγανε το βράδυ με τον κύριο Παυλόπουλο εκεί που τους είχε, το μενού να σας πω, έτσι, για πλάκα. Το μενού λοιπόν ήταν το κυρίως πιάτο, γαρίδες με ούζο, ρύζι με λαχανικά και αρωματικά βότανα, σφυρίδα στο φούρνο, με χόρτα, γανιρισμένη με πατάτες και καρότα, επιδόρπιο τούρτα σοκολάτα με φρέσκα φρούτα εποχής και για το τέλος λέει ένας καφές για τη χώνευση. Δεν πέρασα κι άσχημα. Το προσφώνησε ο Λανδρέου. Αν τον προσφώνησε ο Λανδρέου ο κύριος Τσίπρας, ναι, δεν νομίζω. Είναι στο παρελθόν αυτό. Τώρα έχουν αγαπηθεί πολύ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, κύριε Λεουτσάκο, στο γαλλικό τύπο σήμερα. Σας είπα, η Λιμπερασιόν γράφει ότι ο Λαντ έχει κόλλημα με τον Τσίπρα και η Μοντ έγραψε για ιδίλιο συμφέροντος η σχέση ο Λαντ με Τσίπρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τον Ολάντ με όλους. Αλλά έχω στο Skype τον αγαπητό τον κύριο Λουράντο, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Κύριε Λουράντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είστε απόψε μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι, κύριε Λιάτσο. Λοιπόν, τι γίνεται, τα έχετε πάρει στο κρανίο, να το πω έτσι λαϊκά, εσείς οι φαρμακοποιοί. Για ποιο λόγο, εξηγήστε στον κόσμο ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί ακούω ότι θα ξεκινήσετε απεργία διαρκείας. Τι συμβαίνει? Υπήρχε στην έκθεση του ΟΣΑ που βεβαίως το ένα φύλλο αναιρεί το άλλο. Υπήρχε και ένα άρθρο που έλεγε ότι απελευθερώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων για λόγους ανταγωνισμού. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει φαρμακείο οποιοδήποτε ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός. Στις επόμενες σελίδες η ίδια έκθεση του ΟΣΑ αναφέρει ότι ανταγωνισμός στο φάρμακο δεν μπορεί να υπάρχει γιατί οι τιμές είναι ορισμένες σε όλη την υφήλιο. Οι τιμές δίνονται από το κράτος και αυτές οι τιμές δεν μπορούν να αλλάξουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Το δεύτερο και σημαντικό ήταν ότι όταν πήγα και είδα τον κύριο Κοστέλο, μου είπαν ότι. Δεν ξέρω να με ακούτε. Ναι, πολύ καλά σας ακούμε. Ωραία. Μου είπαν λοιπόν ότι να πάω στην Ευρώπη, να δω τι γίνεται στην Ευρώπη για να κάνουμε ένα σύστημα ουσιαστικά ευρωπαϊκό. Ναι. Πήγα λοιπόν πραγματικά μαζί με τους συναδέλφους μου και είδαμε στην Ευρώπη ότι σε όλη την κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία που είπατε πριν από λίγο, το καθεστώς είναι ότι το 100% της ιδιοκτησίας του φαρμακείου το ανοίγει, το έχει φαρμακοποιός. Δηλαδή, φαρμακείο ανοίγει φαρμακοποιός παντού. Και μάλιστα, προχθές, πριν από 4-5 μέρες που ήμουν στο Βερολίνο, είδα τη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της κυρίας Μέρκελ, παρακαλώ, και των Γερμανών φαρμακοποιών του Πανγερμανικού Συλλόγου, που έλεγε ότι το φαρμακευτικό επάγγελμα δεν μπορεί να πάει για λόγους δημοσίου συμφέροντος σε ιδιώτες που δεν είναι φαρμακοποιοί και μέχρι το 2030, για άλλα 15 χρόνια, θα παραμείνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα φαρμακεία. Αυτό λοιπόν έγινε κατανοητό και στην κυβέρνηση και σε όλους. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι ανοίγει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και κατά παράβαση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, των αποφάσεων, μπορεί οποιοδήποτε να ανοίξει φαρμακείο. Καταγγείλαμε το γεγονός και είπαμε ότι αυτό δεν ωφελεί κανένα. Και ρωτήσαμε ποιον ωφελεί. Ωφελεί τον ελληνικό λαό. Γιατί να τον ωφελήσει? Δηλαδή θα ανοίξουν οι εταιρείες οι οποίες παράγουν το φάρμακο, όπως φαντάζομαι, και οι εταιρείες οι οποίες διοχετεύουν τα φάρμακα στην Ελλάδα, μια αλυσίδα φαρμακείων και τα διοχετεύουν τα δικά τους φάρμακα κατά το κοινό λεγόμενο Γιάννη Ποινή. Ξέρετε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένας διαχωρισμός στην διοχέτευση των φαρμάκων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ποιος είναι αυτός? Ότι δεν μπορεί ο ίδιος που παράγει το φάρμακο να το πουλάει στον ελληνικό λαό ή στον γερμανικό λαό ή στο οποιοδήποτε λαό. Άλλος το παράγει και άλλος το πουλάει, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ίδια συμφέροντα. Εδώ λοιπόν τι θέλουν να κάνουν? Να δημιουργήσουν μια αυτοκρατορία καρτέλ που δεν θα κερδίσει κανείς. Ερώτησα λοιπόν τον κύριο Σταθάκη. Τι κερδίζει, κύριε Σταθάκη? Ποιο είναι το δημοσιονομικό όφελος που έχει η Ελλάδα εάν ανοίξουν αλυσίδες φαρμακείων, αφού ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να γίνει και αφού δεν υπάρχει άλλο τίποτα? Όλα έχουν ανοίξει. Οποιοδήποτε φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει φαρμακείο όπου θέλει. Και ξέρετε τι μου απάντησε? Μου απάντησε ότι πήραμε 100 δισεκατομμύρια και εφόσον πήραμε 100 δισεκατομμύρια μπορούμε να δώσουμε κάποια πράγματα. Μεταξύ των πραγμάτων ήταν και τα φαρμακεία. Δεν μου λέτε τώρα, αυτό έχει ανησυχήσει όλο τον κλάδο, έτσι? Πάτε για απεργία διαρκείας γι' αυτό? Κοιτάξτε, πάμε για απεργία διαρκείας και ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό... Διαβάζω εδώ ότι είστε σε θέση μάχης, έτσι διαβάζω.
Κοιτάξτε κύριε Λιάσο, έχετε δίκιο. Αυτό που με ενοχλεί πολύ είναι το ότι στη Βουλή που ήμουν πριν από 10 μέρες, παντού που ήμουν, οι υπουργοί οι ίδιοι, ξέρετε τι μου λένε, όλοι λένε το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Και μάλιστα στην Ουγγαρία. Κανένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτό το σύστημα. Στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία υπάρχει αυτό το σύστημα. Αλλά επειδή ακριβώς δημιουργήθηκαν αλυσίδες φαρμακείων, επειδή ακριβώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ναι. Ξέρετε τι έγινε. Από το 2017 και μετά, επαναφέρεται η ιδιοκτησία των φαρμακείων στην Ουγγαρία στους φαρμακοποιούς. Και εμείς θέλουμε να πάμε πίσω. Και εγώ λέω. Εφόσον είμαστε στην Ευρώπη, εφόσον ο κύριος Ολάν που ήρθε σήμερα μιλάει περί ευρωπαϊκής ανάκτησης της αξιοπρέπειας, της λιτότητας, θα σταματήσει κτλ. Λέω το εξής, για ποιο λόγο δεν παίρνουμε ένα οποιοδήποτε ευρωπαϊκό μοντέλο, θέλετε της Γερμανίας, θέλετε της Ισπανίας, θέλετε της Γαλλίας, οποιοδήποτε, και να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η απάντηση είναι όχι. Και η ερώτηση δική μου είναι το εξής. Αν δεν είναι καλά αυτά τα μοντέλα, για ποιο λόγο εφαρμόζονται στην Ελλάδα? Και η απάντηση πάλι σε αυτή την ερώτησή μου είναι ότι η Ελλάδα ευρίσκεται υπό ειδικό καθεστώς επιτήρησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να εφαρμόσει αυτά που υπεσχέθηκε και υπάγραψε ο Πρωθυπουργός προηγουμένως. Και όταν του λέω ότι αυτό είναι άδικο, λέει και το αξί εκλογές γίνανε μετά την υπογραφή. Άρα ο κόσμος ήξερε πολύ καλά τι ψήφιζε, άρα ο κόσμος ήξερε πολύ καλά το μνημόνιο, συνεπώς θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο στο έπακρο. Και λέω, πώς είναι δυνατόν να θέλετε να έχετε την απέτηση ο ελληνικός λαός να γνωρίζει το μνημόνιο, όταν οι ίδιοι βουλευτές δεν γνωρίσανε το μνημόνιο και το ψηφίσανε. Δεν προλάβανε να το διαβάσουν. Μα πώς γίνεται αυτό? Είναι μια αδικία, κύριε Λιάσο. Πόσα φαρμακεία έχει η χώρα? Μια ειδική ηλικία. Πόσα φαρμακεία έχει η χώρα αυτή τη στιγμή? Από 11.000 τώρα έχουμε γύρω στα 9.500. Έχουν κλείσει 1.500 φαρμακεία. Τώρα, αν συμβεί αυτό, δηλαδή να μπαίνει κάθε ξένος με το επάγγελμα του φαρμακοποιού και μπει στα φαρμακεία, θα υπάρξει κίνδυνος να έχουμε λουκέτα στα φαρμακεία? Βεβαίως. Κύριε Λιάτσο, να σας πω κάτι με όλο το. Με όλη, έτσι, μην με παρεξηγείτε. Θα πω το εξής. Ναι. Αν εσείς θέλετε να ανοίξετε ένα φαρμακείο, θα το ανοίξετε επειδή θέλετε να κερδίσετε. Δεν θα έχετε σχέση με την επιστήμη. Θα βάλετε ένα λοιπόν υπάλληλο λουράντο, φαρμακοποιό, για να δίνει τα φάρμακα τα δικά σας και αν δεν τα δίνει, θα απολύσετε το λουράντο και θα βάλετε κάποιον άλλο. Και κάτι ακόμα. Είναι θέμα δημόσιας υγείας, όπως είπα, αλλά είναι και θέμα δημόσιας εξυπηρέτησης. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά, αν πάτε εσείς σε ένα φαρμακοποιό σήμερα και δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε, θα σας δώσει το φάρμακο και θα τα πληρώσετε ή τη συμμετοχή σας, ή στον παππού, ή στη γιαγιά, ή στον μπαμπά σας, ή σε οποιοδήποτε άλλο, όταν θα πάρει τη σύνταξή του. Θα πάρετε την πίεσή σας, δεν θα πληρώσετε λεφτά. Θα κάνετε το εμβόλιο σας, πάλι δεν θα πληρώσετε λεφτά. Ό,τι θέλετε από το φαρμακείο δωρεάν. Αν έρθουν αυτές οι αλυσίδες, αν έρθει αυτός ο απρόσωπος, ο ψυχρός παράγων, προς ίδιον όφελος τους και μόνο θα λειτουργούν, και τότε θα πληρώνετε 9,5 ευρώ για να κάνετε, 9,5 λίρες όπως είναι στην Αγγλία η αλυσίδα της Boots, για να κάνετε το εμβόλιο και για να πληρώνετε και για να παίρνετε την πίεση, θα πληρώνετε 5 ευρώ κτλ. Θα πληρώνω 5 ευρώ για να μου πάρει ο φαρμακοποιός την πίεση. Βεβαίως έτσι γίνεται και στην Αγγλία. Μάλιστα. Θα σας πω μόνο το εξής. Ακούστε με. Υπενιχτήκατε κάτι, υπενιχτήκατε, θέλω να μείνουμε σε κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες, εννοείται και τις ξένες φαρμακοβιομηχανίες. Μόνο αυτές εννοώ. Μόνο τις ξένες, οι οποίες έχουν το 85% της αγοράς, σε σχέση με τις ελληνικές. Θέλουν οι ξένες λοιπόν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες να αγοράσουν ουσιαστικά όλο το φαρμακείο στην Ελλάδα. Να σας πω κάτι αυτό μας λέτε. Να πάρουν το δίκτυο. Να πάρουν το δίκτυο όλο. Να πάρουν όλο το δίκτυο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Τις πόλεις. Εκεί που υπάρχουν αλυσίδες, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Ρουμανία, ξέρετε πού ανήκουν οι αλυσίδες? Πού ανήκουν? Στις βιομηχανίες και στο χοντρεμπόριο. Στις βιομηχανίες λέτε και στο χοντρεμπόριο. Και στο χοντρεμπόριο. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αν πάρουν οι βιομηχανίες αυτές το φάρμακο, τη διανομή του φαρμάκου στην Ελλάδα, θα υπάρξει και αύξηση στα φάρμακα. Όχι μόνο θα υπάρχει αύξηση, αλλά θα υπάρχει αύξηση της πώλησης των φαρμάκων. Ναι, αυτό λέω, αύξηση της πώλησης, αυτό εννοώ, στην τιμή. Δηλαδή, ενώ τώρα πουλιώνται, ας πούμε, 1.000 κομμάτια, τότε θα πουλιώνται 2.000 κομμάτια. Μάλιστα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί θα θέλουν. Κοιτάξτε, η έκθεση αιτιολογική που την πήρα από τη Βουλή στις 14 Αυγούστου που θέλανε να ανοίξουν το επάγγελμα από τότε. Ναι, ναι. Ξέρετε τι γράφει σε ένα σημείο? Πρέπει να μπουν οι αλυσίδες
και να αυξηθεί, προσέξτε, η διάθεση των φαρμάκων στους Έλληνες. Να αυξηθεί η διάθεση των φαρμάκων. Έχω την αιτιολογική έκθεση, μάλιστα, αν θέλετε, να σας τη δείξω. Οπότε, όχι, εντάξει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Η διάθεση των φαρμάκων, ξέρετε τι σημαίνει, πόλιο, η πολυφαρμακία που λέμε, η πολυφαρμακία, δηλαδή ουσιαστικά, ελάτε κύριοι με τα καρτέλ, για να αυξήσετε την διάθεση των φαρμάκων, να κερδίσετε λεφτά, ελάτε να επενδύσετε. Ασχέτως αν ο κόσμος θα παίρνει περισσότερα φάρμακα, αλλά εσείς θα κερδίσετε. Ελάτε λοιπόν στην Ελλάδα να κερδίσετε. Αλλά είπα στην Γερμανία που πήγα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, σε όλους αυτούς τους συναδέλφους μου και σε μερικούς αξιωματούχους που είδα εκεί των κυβερνήσεων, είπα το εξής. Η Ελλάδα θα αποτελέσει το μαλακό υπογάστριο για να πληγείτε μετά εσείς, γιατί δεν πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται μόνο για την Ελλάδα. Γίνεται και για την Ευρώπη. Μάλιστα, γίνεται δηλαδή, είμαστε πιλότος εμείς, λέτε, πιλότος για την Ευρώπη. Πείτε μου κάτι τελευταίο, αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο από την κυβέρνηση, δηλαδή ότι πάει σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή είναι τελειωμένο αυτό ή... Να σας πω κύριε Λιάτσο, δεν θέλω να το πιστέψω ακόμα, αν και δεν μου αφήσανε πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Και ξέρετε γιατί δεν θέλω να το πιστέψω. Γιατί είναι άδικο κύριε Λιάτσο. Είναι άδικο για μας, είναι άδικο για τον ελληνικό λαό. Είναι άδικο, είναι κάτι, δηλαδή δεν μπορεί να μου λέει ότι ξέρετε έχετε δίκιο, μα δεν υπάρχει ένας βουλευτής, ρωτήστε, αν έχετε κάποιον βουλευτή εκεί ρωτήστε να δείτε. Έχω πολλούς βουλευτές, αλλά θα τοποθετηθούν τώρα. Ρωτήστε τον, έχει άδικο Λουράντος. Αν λοιπόν δεν θα βρείτε κάποιον και λέω, και χθες το βράδυ που κοιμόμουν και ξαφνικά ξύπνησα και λέω, να μου πούνε ότι έχω άδικο, να μου πούνε ότι με αυτό το σύστημα θα κερδίσει ο ελληνικός λαός. Να μου πούνε ότι θα βρουν εργασία κάποιοι. Να μου πούνε, θα το δεχθώ. Σας δίνω το λόγο μου. Μάλιστα. Να μου πούνε όμως, έχεις δίκιο. Αλλά σε δίνουμε στεγνά για να πάρουμε τα 100 δισεκατομμύρια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κύριε Λιάτσο. Είμαι Έλληνας πολίτης. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ όμως και τον κόσμο. Και υπηρετώ την υγεία. Δεν μπορούν να μου το κάνουν αυτό. Ούτε σε μένα, ούτε στους Έλληνες. Έχετε δίκιο. Πολίτες. Τώρα, πότε θα πάρετε απόφαση για απεργία? Το Σάββατο. Το Σάββατο. Θα έχουμε νεότερα το Σάββατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λιάτσο. Θα είμαστε μαζί και θα παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουραντέ. Καλό σας βράδυ. Κύριε Τριανταφυλλή, θέλετε να κάνετε σχόλιο? Είναι θέμα που μας αφορά όλους το φάρμακο και το φαρμακείο. Λουράντες. Να πληρώνω εγώ 5 ευρώ για να μου πάρει την πίεση. Ουσιαστικά είναι βόμβα. Μήπως δίνουμε και κανένα 2 ευρώ να ανεβαίνουμε και στη ζυγαριά πάνω, να ζυγιστούμε στο φαρμακείο που πάμε. Είναι σαφές ότι είναι ένα από τα ζητούμενα που θα χρειαστεί. Εσύ τώρα, Αλέξανδρε μου, αγαπητέ Αλέξανδρε, γιατί πάνω απ' όλα σε βλέπω συνάδελφό μου και πολύ καλός δημοσιογράφος που ήσουν με την εξαιρετική εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤΡΙΑ. Συμβαίνουν λίγο μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Ναι. Είναι στον τελευταίο καιρό, ξέρω ότι. Είμαστε στη διαδικασία του ανήφορου που είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Και είναι το αναγκαίο μεταβατικό διάστημα. Δηλαδή θα δώσουμε, Αλέξανδρε, κύριε Τριανταφυλλίδη, θα δώσουμε τα φαρμακεία στους ξένους κολοσσούς. Δεν είπα αυτό. Στα καρτέλ τα ξένα να έρθουν εδώ να τα κόψουν. Δεν είπα αυτό. Θα πουληθούν όλα στη χώρα δηλαδή, έτσι πώς πάμε. Παρακολουθήσαμε στην ακρόαση των φορέων με αφορμή την ψήφιση των προαπαιτουμένων πριν από μία εβδομάδα, των 48 προαπαιτουμένων, που ήταν και εκπρόσωποι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που έλεγαν ουσιαστικά, και σε αυτό δεν υπήρξε ουσιαστικός αντίλογος, ότι είναι ουσιαστικά βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Δεν είναι μόνο ο καταναλωτής, είναι και ο κόσμος που εργάζεται και είναι ένας μεγάλος, χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται στις συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Ήδη πριν από 2 μέρες έγινε σύσκεψη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον κύριο Δραγασάκη, ακριβώς για να δούμε με ποιους τρόπους, με ποια αντίμετρα θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα που αφορά την κατανάλωση, σε σχέση δηλαδή με την προστασία κυρίως των συνταξιούχων, των Ελλήνων πολιτών εν γένει από τη μια, αλλά και από την άλλη, ουσιαστικά να μην υπάρξει αυτή η εικόνα που περιέγραψε ο κύριος Λουράντος, και αν γίνει, αν οδηγηθούμε ως πρόσβατα επισφαγήν. Ουσιαστικά εκεί οδηγούμαστε. Δηλαδή οδηγούμαστε σε μια διαδικασία αλώσεως εισβολής και αλώσεως των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών φαρμακείων. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές. Εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρών να κάνουμε πράξη για να μην μετατραπεί στο πλέον σύντομο ανέκδοτο. Μιλώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος να μετατραπεί σε ανέκδοτο, ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, η φράση ισοδύναμα.
Θα πρέπει να βρούμε επί του εδάφους, επί της καθημερινότητας δηλαδή, στο συγκεκριμένο ζήτημα, ισοσκελίζοντας από τη μια τις απαιτήσεις των θεσμών με αυτές τις αιμονές. Κύριε Λιάτσο, είναι το πρώτο, αν θέλετε, μέτωπο στο οποίο υπάρχει αυτή η αιμονή και αυτή η ιδιοληψία. Από τον ΦΠΑ, όπου δεν εξετάζουν την εισπραξιμότητα, αλλά εξετάζουν το πόσο ψηλά θα πάει. Από το ασφαλιστικό, που θέλουν ντε και καλά να βάλουν στη Λεμιτόμο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, είναι εύκολο, αλλά ο άλλος δρόμος ποιος ήταν, κύριε Λιάτσο? Ο άλλος δρόμος ήταν κούγκι. Θέλαμε να οδηγηθούμε ουσιαστικά εκεί, σε αυτό τον δρόμο. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε όλες εκείνες τα σημεία ισορροπίας που θα μπορούσαν να κάνουν πράξη αυτό που λέμε και τούτο μεν ποιήν, κακίνο μία φιένε. Δηλαδή και να μην διαλύσουμε μια συμφωνία που πρέπει να την τιμήσουμε από τη μια, αλλά και από την άλλη να δώσουμε προστασία στους κοινωνικά αδύναμους. Κύριος Καραγκούνης. Και αυτό είναι ένα ανοιχτό στοίχημα που κρίνεται. Αυτό θα μένει κριθείτε, να κριθεί. Θα κριθείτε. Ναι, οι προηγούμενοι κρίθηκαν. Αποτιμήθηκαν, αξιολογήθηκαν. Ελπίζω να μην περιμένουν στη γωνία της ιστορίας τρίβοντας τα χέρια και περιμένοντας την αποτυχία της κυβέρνησης. Ζητούμε, διεκδικούμε να υπάρχει σε κάποια ζητήματα. Ο ελληνικός λαός πλέον δεν ασχολείται με τα κόμματα. Δεν ασχολείται ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με το Ποτάμι, ούτε με τους ανεξάρτητους, με κανέναν δεν ασχολείται. Ασχολείται με την πατρίδα και το μέλλον της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Όχι, μας ενδιαφέρουν οι σωστές πολιτικές. Μας ενδιαφέρουν οι σωστές πολιτικές. Αυτές οι οποίες κρίνονται στην πράξη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας δεν με ενδιαφέρει. Υπό αυτήν την έννοια το δούμε διαφορετικά, θα ήταν ένας δογματισμός που δεν έχει σχέση, γιατί σεβόμαστε όλοι και το κοινοβουλευτικό σύστημα. Μα δεν το συζητάμε. Φτάνει να αποδίδουν οι πολιτικές υπέρ του λαού. Υπέρ του λαού. Να αποδίδουν οι πολιτικές υπέρ του λαού. Μόνο έτσι έχει νόημα η κυβέρνηση. Μέλλον με μνημόνια. Συμφωνούμε. Μέλλον με μνημόνια. Δεν υπάρχει δυσκολία. Με το σύντροφο Στάθη Λεωτσάκο δεν πρόκειται να το μέλλον με μνημόνια. Θέλω να πάω στον κύριο Καραγκούνη τώρα. Θα έρθει κύριο Λεωτσάκο. Μέλλον με μνημόνια, λέει ο κύριο Λεωτσάκο, δεν υπάρχει. Θα μα τα αναλύσει. Θα μα τα αναλύσει. Είχε την ευκαιρία, μισό λεπτό. Πάμε στον κύριο Καραγκούνη. Να δώσει 62% στον Παναγιώτη Λαφαζάνη και στον Στάθη Λεωτσάκο και να φύγει από πάνω μα και η ευκαιρία. Δεν έδωσε στον κύριο Λαφαζάνη. Πάει η χώρα στη δραχμή και κύριε να Καραγκούνη, τι λέτε, κύριε Καραγκούνη. Εντάξει, τώρα για τα φαρμακεία, πείτε μας για τα φαρμακεία. Εντάξει, είναι σαφές ότι έτσι θα διαλυθεί όλος ο κλάδος ο φαρμακευτικός. Ναι. Τα περισσότερα φαρμακεία θα αναγκαστούν να κλείσουν. Εμείς είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Τα φάρμακα θα πάρουν την ανιούσα. Τα φάρμακα σαφώς, θα πάρουν. Σαφώς, θα γίνει καρτέλ μετά και θα κανονίζουν μόνοι τους. Σαφώς. Θα κανονίζουν σαφώς οι ξένοι τώρα τις τιμές. Και σε εμάς είχαν έρθει αυτές οι υποτίθεται υποχρεώσεις. Τις είχαμε απορρίψει. Τις είχαμε απορρίψει βέβαια γιατί μπορούσαμε να τις απορρίψουμε έτσι. Όπως και για τα μισηφά το ίδιο κάναμε και εκεί το είχαμε σταματήσει. Εντάξει, τώρα είναι εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ και έχουμε τώρα, να κάνουμε. Δεν τα ψηφίσαμε. Να σας πω, θα σας πω. Τα προαπαιτούμενα δεν τα ψηφίσαμε. Μαζί δεν τα ψηφίσαμε. Να σας πω, θα σας πω. Πέστε μας, πέστε. Μαζί συνένοχοι λέτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όχι, αυτό λέτε. Προσπαθώ να καταλάβω. Να πω το εξής. Ναι, κύριε Καραγκούνη. Ότι πρώτα απ' όλα αυτό το μνημόνιο ήταν αχρίαστο. Το μνημόνιο λέτε ότι ήταν αχρίαστο. Αχρίαστο. Τότε γιατί το ψηφίσατε? Δεν έπρεπε η χώρα να οδηγηθεί σε μνημόνιο. Έπρεπε η χώρα μέχρι το 2016 να έχει βγει από το μνημόνιο. Προσπαθήσαμε να φύγουμε από αυτή την ιστορία το 2014. Δεν μπορέσαμε λόγω των εκλογών. Είναι γνωστά πια. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε τα 100 δις, όπως είπε ο κύριος Σταθάκης, τα οποία μας επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Εμείς είχαμε πει ότι δεν χρειαζόταν να πάμε πάλι σε μνημόνιο. Αναγκαστήκαμε να πάμε. Βεβαίως όταν ο κύριος Τσίπρας κατάλαβε μετά από πολλούς 7-8 μήνες ότι με το μαχαίρι στο λαιμό η χώρα θα οδηγηθεί στον κρεμό και πρέπει να ψηφίσουμε. Εμείς ως υπεύθυνο κόμμα, κύριε Τριανταφυλλίδη, σίγουρα δεν θα αφήναμε τη χώρα να πέσει στον κρεμό. Αυτό που κάναμε όμως και το κάναμε από το πρώτο, από τους πρώτους 2 μήνες της πρώτης διακυβέρνησης, σας είχαμε πει: ελάτε να συνεννοηθούμε, ελάτε να δούμε ένα κοινό τόπο σε μέτρα τα οποία τουλάχιστον, βέβαια τότε σας λέγαμε, κλείστε γρήγορα τη διαπραγμάτευση, διότι όσο το αφήνετε, τόσο θα μαζεύετε μέτρα. Τόσο θα αυξάνεται το δημοσιονομικό κενό, τόσο θα είναι πιο επώδυνα τα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Και έρχεται ο κύριος Γιούγκερ προχθές, κύριε Λιάτσο, και τι είπε? Τι είπε? Μα όχι ο κύριος Γιούγκερ, όχι μόνο ο κύριος Γιούγκερ, ναι, ο κύριος, ναι, Μοσκοβισή. Ο οποίος τι είπε? Θεωρούσε η Ελλάδα ότι θα μας απειλήσει με Brexit. Α, λέτε, άφησε τον χρόνο να περάσει. Μετά τα λένε οι ίδιοι. Ναι. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός αχρίαστα πράγματα. Ξέρετε όμως, πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τώρα θα πληρώσει ο κύριος Λουράντος, μεθαύριο θα πληρώσει
ήδη πληρώνουν οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, έρχονται κι άλλα. Διότι δεν είναι μόνο τα μέτρα τα οποία αυτά έχουμε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια πρέπει να πληρωθούν το 2015 και το 2016. Λέμε για φόρους τώρα, μιλάμε για μέτρα δημοσιονομικά. Μα τι λέτε, 19 δισεκατομμύρια είναι το τελευταίο τρίμηνο του 2015 φόροι. Θα σας πω, και όχι μόνο το αυτό. Το τελευταίο τρίμηνο τώρα μέχρι το 2015, δηλαδή. Πώς είναι τρεις μήνες, είναι, θα το πάρω από ανάποδα, μην κάνω λάθος. Δεκέμβριος, Νοέμβριος και Οκτώβριος είναι 19 δισεκατομμύρια ακόμα φόροι. 19 δις. Θα σας πω. Είναι και τα χρήματα τα οποία, ξέρετε, όλοι αυτοί. Εμείς έχουμε μια δομική, θα έλεγα, διαφορά σε όλη αυτή την ιστορία. Πάντως, έχετε υπογράψει μνημόνιο, κύριε Καραγκούνη. Έχετε υπογράψει και εσείς μνημόνιο. Θα σας πω. Μην κάνετε μαγκές τώρα. Δηλαδή, όχι, αν θέλετε να κάνετε το μάγκα, τον πολιτικό μάγκα, με την καλή έννοια το λέω, να λέγατε ότι έχετε μια διαφορετική. Υπάρχει διαφορετική πρόταση. Ποιο κάνει το μάγκα. Με συγχωρείτε, διαφορετική πρόταση Νέα Δημοκρατία είχε. Αν είχε διαφορετική πρόταση, να την ακούγαμε. Δεν την ακούσαμε εμείς τη διαφορετική πρόταση. Αυτό θα φανεί. Πού είναι η διαφορετική, αφού υπογράψατε το μνημόνιο. Περιμένετε λίγο. Ο κόσμος βεβαίως έχει κρίση, τώρα ξέρετε, ο κόσμος κρίνει και συγκρίνει. Δεν κρίνει μόνο, αρχίζει και συγκρίνει. Εντάξει, σιγά. Λοιπόν, εμείς δεν κάναμε ποτέ το μάγκα και ούτε θέσαμε πρώτα απ' όλα. Τώρα τον κάνατε, λέω. Όχι, είστε απ' έξω από τον χορό τώρα. Καθόλου. Θα σας πω. Ούτε θέσαμε το κομματικό συμφέρον πάρα από το εθνικό. Όταν πήραμε το πρώτο μνημόνιο, θυμάστε, είχε μια συνταγή 75% φόρους. Εμείς το δεύτερο μνημόνιο, μάλλον στη δεύτερη, τα τελευταία 2,5 χρόνια, το 75% το κάναμε 50%. Και γι' αυτό αρχίζαμε και μειώναμε φόρους. Βέβαια, πιάναμε και τους δημοσιονομικούς στόχους. Γι' αυτό δεν αναγκάσαμε τους φαρμακοποιούς να φύγει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Γι' αυτό μειώναμε την εισφορά αλληλεγγύης. Γι' αυτό μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση που φορά 2 εκατομμύρια κόσμο. Και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και τι έρχεται αυτή η κυβέρνηση κάνει. Ανεβάζει ακριβώς γιατί άφησε ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό. Τα λένε και οι ίδιοι Ευρωπαίοι πια. Και πάει λοιπόν και μας φέρνει μια συνταγή 90% φόρους. Και εμείς λέγαμε. Πρώτα τις λέγαμε κλείσε γρήγορα διαπραγμάτευση. Μετά είπαμε. Έλα να βρούμε ένα κοινό τόπο, να πάμε λίγο σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις και σε λιγότερους φόρους. Τι μας είπε η κυβέρνηση? Όχι, είναι δικό μου το πρόγραμμα. Αυτό πιστεύω, μαζί με τον κύριο Καμένο. Και πήρανε την ιδιοκτησία του προγράμματος απάνω τους. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συνεχίσουμε. Να ολοκληρώσει και θα κάνετε παρέμβαση και να πάω στον κύριο Μαρούπα, έτσι, για να κάνουμε γρήγορα την κουβέντα. Εμείς οπωσδήποτε ψηφίσαμε τη Διενεκή Σύμβαση για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, αλλά τα μέτρα τα οποία εμείς. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα από εδώ και πέρα. Ναι, θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Και δεν μπορούν να τα αλλάξουν πολιτικές που δεν πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις και στις αλλαγές. Γι' αυτό θα έχουμε συνέχεια φόρους. Πάντως η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση που είναι, αυτή τη στιγμή είναι βούτυρο, βούτυρο στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αφού πήγατε στη Μαδρίτη και δεν μιλάγει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, εντάξει, το δρόμο θα το βρούμε. Εδώ τρέχουν, μπαίνουν όλα τα μέτρα, γίνεται χαμός στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία δεν βγήκανε μία, λέει. Βγήκε ο Ιωάννης, ο φίλος μου ο Γεωργιάδης. Και είπε, βγήκαμε λέει μια κοινή φωτογραφία και οι τέσσερις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός, δηλαδή, να κάνουμε πού είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αν θέλετε. Ειδική κουβέντα γι' αυτό. Εγώ σας θα κάνουμε ειδική κουβέντα. Εγώ σας λέω και πάλι ότι για μας χρέος είναι αυτά να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι το στίχημα από εδώ και πέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι. Να δώσουμε πιστικές απαντήσεις στον κόσμο. Ευχαριστώ, κύριε Καραγκούνη. Και λύσεις αυτά τα επώδυνα που έρχονται. Θέλω να πάω στον κύριο Μαρούπα. Δεν είμαστε το ίδιο. Ναι. Πρέπει να πούμε και να σημειώσουμε ότι αυτό που παλεύουμε. Γιατί για το φάρμακο ρωτήσατε. Ούτε για τον Γεωργιάδη, ούτε για την φορευτική της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω σε αυτό να απαντήσω, γιατί νομίζω το προσδιορίστε πολύ καλά, κύριε Λιάτσο. Αυτό αφορά τον κόσμο. Εμείς παλεύουμε σε ένα, αν θέλετε, τρίπτυχο που λέγεται καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στο φάρμακο, ορθολογική συνταγογράφηση και έλεγχος δαπανών. Γιατί δεν νομίζω να έχουμε ξεχάσει τα πηγάδια με την πολυφαρμακία. Και όλα αυτά τα σημεία και τέρατα που συνέβαιναν πάντως, στο χώρο του φαρμάκου. Και άλλωστε δεν τα είπαμε εμείς. Ο κύριος Σαλμάς ομολόγησε προχθές ότι από 5 δις που ήταν το φάρμακο που παρέλαβε από τον προκάτοχό του, πήγε τη δαπάνη γιατί ήταν μνημονιακή υποχρέωση στο 1.930. Κάνω λάθος, κύριε Καραγκούνη? Λέω, όχι. Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε, αλλά λέω ότι δεν είναι καμία από αυτές τις αλλαγές. Να ρωτήσω τον τηλεθεατή. Ρωτήστε για να πάω στον κύριο Μαρούπα. Όχι. Προκάτοχος του κυρίου Σαλμά τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ήταν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Λεωτσάκο. Ήταν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 3 δις που ήταν το επιπλέον δωρεάν τα έδινε το κράτος. Στις φαρμακοβιομηχανίες κλπ. Γιατί αυτό που έκανε ο κύριος Σαλμάς και πράγμα το που το έκανε. Κύριε Λεωτσάκο, αφήστε να κλείσω. Αυξήθηκε η ιδιωτική δαπάνη. Αυξήθηκε η ιδιωτική δαπάνη. Κύριε Λεωτσάκο, δηλαδή ο ασφαλισμένος
πληρώνει παραπάνω. Στρατηγέ μου, δεν είμαι μειώθηκε. Στρατηγός είναι ο κύριος Λεωτσάκος. Μειώθηκε. Μάλιστα. Αφήστε με όμως, είναι κρίσιμο η δημόσια αυτό. Δαπάνη. Παρακαλώ. Και αυξήθηκε, παρακαλώ. Μετατοπίστηκε δηλαδή. Μετατοπίστηκε η ιδιωτική δαπάνη. Πάμε στον κύριο Μαρούπα να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου δεν Μαρούπα. Δεν θέλετε να ακουστώ. Δεν θα μιλήσω, θα ακούγεται μόνο κύριο. Λοιπόν, κύριε Μαρούπα, πάμε στον κύριο Μαρούπα. Ένα τέταρτο μιλούσα. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Όλοι θα μιλήσουν. Έχει μωρά, εντάξει. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, αυτό το σύστημα αυτές τις πολιτικές θα παράγει. Είτε με τον ένα διαχειριστή, είτε με τον άλλον. Και δεν είναι τυχαίο. Τι εννοείτε με τον. Είτε με την ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι αυτά τα κόμματα είναι ίδια. Ίδια δεν είναι. Έχουν διαφορές σοβαρές. Αλλά στις βασικές γραμμές συμφωνούν. Γι' αυτό άλλωστε ψηφίσαν και μέσα στο κατά καλό καιρό μαζί το μνημόνιο. Και αυτή την πολιτική. Πέντε κόμματα του. Τώρα. Πέντε. Εντάξει, λέμε τα δύο βασικά. Πέντε κόμματα. Από αυτή τη σκοπιά και η κριτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, είναι υποκριτική. Δηλαδή. Πάει να βγάλει τώρα την ουρά της απ' έξω, για τους λόγους της. Τι να βγάλει την ουρά, αφού έχει ψηφίσει άλλα δύο μνημόνια, Νέα Δημοκρατία, τα βγάλει συμφωνώ. Την ουρά. Προσπαθεί μάτια να βγάλει την ουρά της απ' έξω. Αυτή είναι η προσωπική μου. Τρία μνημόνια Νέα Δημοκρατία. Είναι, πώς το λένε. Την πρώτη φορά. Παρολίγο φουλ του άσου, μάλλον. Φουλ του άσου. Τρία μνημόνια Νέα Δημοκρατία. Την πρώτη φορά έκανε πάλι το. Α μα αφήνανε, κύριε Ελιάτσου, και δεν θα είχαμε μνημόνια τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω το αριστερό μνημόνιο θα είναι πολύ πιο ωραίο. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση. Από τον Γενάρη και μέχρι σήμερα συνεχίζει να παίρνει μέτρα σκληρά, ταξικά, σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Η σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίως. Για παράδειγμα τώρα, τα μέτρα τα οποία έρχονται, και το γνωρίζετε εξής πάρα πολύ καλά, ας πάνε το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή. Προβλέπει φορολαιλασία για τα εργατικά και λαϊκά εισοδήματα και την ίδια στιγμή προβλέπει φοροαπαλλαγές, χαρήματα προστήμων και μια σειρά διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δηλαδή και με κυβέρνηση πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά, το μεγάλο κεφάλαιο έχει ασυλία, διευκόλυνση, απαλλαγή. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ κινείται στη γραμμή που λέει να εξυπηρετήσει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουν να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι, αυτό λέτε τώρα? Λέω ότι η γραμμή που υπηρετεί, ναι, αυτό οδηγεί. Συγγνώμη, την Παρασκευή. Έχει απαλλαγές από πρόσφατο μεγάλο κεφάλαιο ή δεν έχει? Νομίζω το ξέρετε, έχει. Έχουν απαλλαγές από τέλη. Έχουν. Φοροαπαλλάσσονται για μια σε άλλους τομείς. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Σε ποιον έχετε λογαριασμός που τώρα κυνηγάνε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και λέει ψάχνουν να βρουν ισοδύναμα? Δεύτερο, αυτό το παραμύθι με τα ισοδύναμα πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ανέκδοτο. Γιατί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ για το οτιδήποτε τους πεις σου λένε ψάχνουν να βρουν ένα ισοδύναμο. Ναι. Και λες και είναι το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Για κάθε τι ψάχνουν ισοδύναμο? Δεν υπάρχει κανένα ισοδύναμο. Είναι βέβαιο ότι αν ο λαός μείνει άπραγος και τους κοιτάζει σαν θεατής, ελπίζοντας ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, θα το βυθεί σε βαθύτερο σκοτάδι. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η πολιτική δεν εξαιρεί τον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου. Η υγεία και το φάρμακο θα πρέπει να είναι αγαθό και δεν είναι. Σήμερα ο κόσμος ξέρει ότι στενάζει στον χώρο της υγείας, στενάζει στα νοσοκομεία, υπάρχουν τρομερά κενά, εκπληκτικά κενά, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα και υπάρχει και πολύ δύσκολη πολιτική να μπορείς ο άλλος να πάρει και το φάρμακό του. Δεν του φτάνει το εισόδημα, έχει αυξηθεί η συμμετοχή, έχει αυξηθεί η ιδιωτική δαπάνη για το φάρμακο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχετε πλέον και ένα νομοσχέδιο που από ό,τι φαίνεται θα κάνει τη ζωή μας ακόμα δυσκολότερη. Απ' την άλλη, βέβαια, θα πρέπει και ένας κόσμος να μην ξεγελαστεί και από μια διαπάλη υπάρχει στον χώρο του φαρμάκου. Γιατί από τη μια, ξέρω εγώ, είναι και οι Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι που και για τα δικά τους συμφέροντα σηκώνουν και το δικό τους κουρνιαχτό. Που και αυτοί όμως είναι μέσα. Πάντως, εμείς πρέπει να είμαστε με τις ελληνικές βιομηχανίες. Πιστεύω να συμφωνούμε, σε αυτό είναι αυτονόητο. Να συμφωνούμε με τις ελληνικές βιομηχανίες να είμαστε και όχι με τους ξένους. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να έχει δουλειά. Αυτό είναι. Διότι τουλάχιστον οι ελληνικές βιομηχανίες δίνουν και ένα σωρό χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι την υπεραξία των εργαζομένων καρπώνονται. Εκμετάλλευση κάνουν. Καλά, υπάρχει βιομηχανός που δεν βγάζει λεφτά τώρα. Δεν υπάρχει κεφαλαιοκράτηση λοιπόν, που να επενδύει την ψυχή της μάνας. Αλλά καλύτερα να υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες, να έχει ο κόσμος που δουλειά, παρά να έρχονται οι ξένοι απ' έξω. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο. Λοιπόν. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να πηγαίνει στον κόσμο. Γιατί και είναι φαρμακοβιομηχανή, δεν είναι τίποτα. Παρθένες Μαρίες, οι οποίες. Είπα εγώ ότι είναι Παρθένες Μαρίες. Υπάρχει βιομηχανός Παρθένα σήμερα? Δεν υπάρχει Παρθένα βιομηχανό σήμερα. Έτσι λένε κάποιοι. Ξέρουμε τι έχουν κάνει με τα λεφτά έξω, ξέρουμε, βλέπουμε τι λοιπόν γίνεται. Λέμε ότι δεν μπορεί και σε μια διαπάλη μεταξύ μονοπωλιακών ομίλων να πηγαίνει ο κόσμος και να στοιχίζεται είτε με τον ένα είτε με τον άλλον. Υπάρχει άλλος δρόμος, το ΚΚΟ έχει άλλη πρόταση εξουσίας που και στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου δίνει διέξοδο. Γιατί σήμερα μπορεί να πτυχθεί πραγματικά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αλλά κάτω από μια εργατική εξουσία μπορεί να απελευθερώσει δυνατότητες και να υπάρχουν φάρμακα φτηνά για άλλα το λαό. Μακάρι να υπήρχαν φάρμακα φτηνά. Εκεί είναι ο δρόμος. Αλλιώς θα πληρώνει πανάκριβο φάρμακο. Αφιβόλης ποιότητα γενώσιμα και θα είναι υγεία του σε κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κιλτίδης.
Πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος επί πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία βρίσκεται υπό διάλυση, φίλες και φίλοι. Γίνεται χαμός στη Μαδρίτη, ο ένας δεν μιλούσε στον άλλον. Κατηγορήθηκε ο Μεϊμαράκης, ενώ πήγαν, λέει, τους είπε, ελάτε, πάμε όλοι μαζί. Έκανε το παιχνίδι ο Μεϊμαράκης και καλά έκανε ο άνθρωπος λόγω της εκλογικής διαδικασίας. Ούτε ο Γεωργιάδης βγήκε και είπε, ούτε λέει, κύριε Κιλτίδη, μία φωτογραφία δεν βγήκαμε από κοινού, λέει, μαζί στη Μαδρίτη. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Θα κρυθούν. Εγώ θέλω. Θα κρυθούν. Ο φόβος της διάσπασης είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο που βγήκε σήμερα και χτύπησε καμπανάκι ότι αν τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, θα παρέμβει ο Κώστας ο Καραμαλής να σώσει την κατάσταση. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσω κάπως διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να. Καλά, ας μπούμε τώρα στα πολύ σοβαρά που συζητάμε. Απαρατήρητο αυτό το θέμα. Για τώρα, και κανείς δεν ασχολείται στην ελληνική κοινωνία, κύριε Κιλτίδη, με το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Με τα χάλια της Νέας Δημοκρατίας δεν ασχολείται κανείς πλέον. Κοιτάξτε, έχει δρόμο καταρχάς και νομίζω ότι όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο και το ενδιαφέρον θα αυξάνεται. Για να δούμε. Τώρα, προσέξτε. Εγώ θα μείνω αμετανόητος, κύριε Λιάτσο, στις απόψεις που εξέφραζε από το 2010. Η επίγνωση της κατάστασης, την οποία την επικαλούμεθα όλοι, ότι είναι μια δύσκολη και η άλλη λύση ποια είναι, προφανώς υπάρχει. Πρέπει επιτέλους, όχι σας καλούμε για συνεννόηση και οτιδήποτε άλλο. Το παιχνιδάκι αυτό κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να σταματήσει. Αν θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να μας πάρουν στα σοβαρά παλιούς και νέους πολιτικούς, όσους θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα νέο, πρέπει να συστρατευτούμε. Αφού έχουμε όλη επίγνωση της δραματικής κατάστασης της Ελλάδος, που δεν είναι ουσία ένα κράτος κανονικό πλέον, χάθηκε. Τα φαρμακεία, κύριε Λιάτσο, τώρα θα πω κάτι και όσοι με βλέπουν υγειονομικοί θα λένε. Ξέρετε πόσο έχει πέσει ο τζίρος στα φαρμακεία. Θα σας πω. Έχω φίλο φαρμακοποιό, έχω τον κολλητό μου, τον Τάσο, τον φαρμακοποιό. Είναι κολλητός μου. Αδελφικός μου, φίλος 30 χρόνια. Απελπισία τον έχει πιάσει. Όχι, θέλω να σας πω. Έχει πέσει 90% ο τζίρος. Εγώ σας μιλάω για τον κοινό φαρμακοποιό. Εντάξει. Που πολεμάει να βγάλει το μεροκάματο, να πληρώσει τον Νίκη και να πληρώσει το ιδιωτικό σχολείο που πάει η κόρη του. Καταλάβατε. Δεν θέλω να δω αυτή τη διάσταση λοιπόν, του φαρμακείου και θέλω να δω την επιστημονική διάσταση. Και ήρθε και το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση τώρα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε τώρα. Είναι εστίες σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Είναι εστίες, είναι μέρος ενός εθνικού τώρα παρουσιάστηκε το πρόβλημα, τώρα παρουσιάστηκε γιατρέ. Όχι, γιατρέ μου τώρα παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Εσείς τι κάνατε που ήσασταν 40 χρόνια στην κυβέρνηση. Και εσείς και το ΠΑΣΟΚ, τι κάνατε με αυτό το θέμα, για πείτε μας. Προφανώς, ναι. Και υπήρχαν κάποιες αμέλειες. Αλλά όχι όμως ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, προς Θεού. Προς Θεού. Υπήρχε δηλαδή ασυδοσία στα φαρμακεία. Εγώ σας λέω άλλο τώρα, σας θέτω το πολιτικό ζήτημα, το μέγιστο, ότι τα φαρμακεία πρέπει να κατανοήσουμε σε ένα κανονικό κράτος. Είναι μέρος ενός εθνικού συστήματος. Πρέπει υγείας. Να μπαίνουν άσχετοι άνθρωποι στο φαρμακείο. Βεβαίως, επίτε το, αυτό θα μας πείτε. Όταν λέω ότι είναι μέρος ενός εθνικού συστήματος. Απλά υγείας, να τα λέτε. Απλά για τον κόσμο να τα λέτε απλά. Πρέπει να ασκούνται. Διαφωνείτε λοιπόν με αυτό που πάνε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Διαφωνώ. Παρότι υπογράψατε μνημόνιο. Παρότι υπογράψατε μνημόνιο. Ψηφίσατε μνημόνιο τώρα. Προσέξτε. Εγώ έχω επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να διαφορώ. Με ποιον είστε. Εγώ έχω με ποιον είστε τώρα εσείς, επειδή τα λέτε είστε Μακεδόνας. Προσέξτε. Με ποιον είστε, με τον Μημαράκη είστε, με τον Τζιτζικώστα είστε, με ποιον είστε. Όταν κάνετε συζήτηση για το θέμα θα σας το πω. Πείτε το τώρα, σας ρωτώ γιατί. Όχι, θέλω να ολοκληρώσω την άποψή μου. Γιατί είναι Μακεδόνας, πρέπει να ξέρεις ποιον είναι. Δεν θέλω να ακούω ανοησίες, κύριε Λιάτσο. Από ποιον ακούτε ανοησίες. Γιατί ακούγονται ανοησίες. Ποιος λέει ανοησίες. Δεν θα προσωποποιήσω. Ξέχασαν τη λέξη των εθνικών ισοδυνάμων. Έχει ξεχαστεί η λέξη. Ακούμε εθνική φαρμακοβιομηχανία. Ναι, γιατί εθνική φαρμακοβιομηχανία. Το ΚΚΕ έχει μια άλλη κοσμοθεώρηση. Προφανώς το ανάγει στην εκμετάλλευση του εργαζομένου, είτε είναι εγχώριος, είτε είναι ξένος ο άνθρωπος που δημιουργεί. Που δημιουργεί. Προς Θεού, ναι. Εγώ προσέξτε, αυτή είναι η άποψή σας. Απλώς ως καταγραφή την αναφέρω, δεν την κριτικάρω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω επομένως, πρέπει να επανέλθει η συζήτηση περί των εθνικών ισοδυνάμων. Όπως είπατε πριν από λίγο, εμείς εδώ έχουμε επενδύσει, έχουμε βγάλει επιστήμονες φαρμακοποιούς. Για να ανεβάσουμε το επίπεδο της υγείας στην Ελλάδα. Όλοι οι δείκτες, κύριε Λιάτσο, έχουν μειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια. Από το καλοκαίρι του 8 και μετέπειτα, κατρακυλούν όλοι οι δείκτες του υγειονομικού μας συστήματος. Οι Έλληνες πεθαίνουν. Αν ζούσε ο Φερδινάντος Λασάλ, ο μέγας αυτός διανοητής σοσιαλιστής, ο οποίος και διετύπωσε το 1863, αν θυμάμαι καλά, την έννοια του απάνθρωπου νόμου. Πλέον εφαρμόζονται απάνθρωποι νόμοι. Ο απάνθρωπος νόμος είναι εκείνος που πεθαίνει τους πολίτες. Που μειώνει το προσδόκιμο της επιβίωσης των πολιτών. Όλοι, η παιδική θνησιμότητα, τα πάντα, όλοι οι δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Και εμείς
κοιτάμε και λέμε, μα ξέρετε, αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το άλλο. Λοιπόν, συστράτευση των πολιτικών δυνάμεων, που ήδη έπρεπε να έχει γίνει. Τι να κάνουμε, στην κυβέρνηση. Να μπει και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Όσοι. Τι θέλετε να γίνει, πώς να γίνει. Όσοι αντιλαμβάνονται και έχουν επίγνωση αυτή τη κατάσταση, την οποία την επικαλούμε. Είμαστε όλοι σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Αν δεν είμαστε και τώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, δεν μπορώ να καταλάβω πότε για να παίζουμε τις κουμπάρες περί κυβερνήσεως και αξιωματικής αντιπολίτευσης ή εν γέννη αντιπολίτευσης. Πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα πάει καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάει καλά. Όχι, τα πάει καλά μέχρι τώρα. Πώς το βλέπετε το θέμα? Τώρα είναι ένα μήνα κυβέρνηση. Πώς το βλέπετε? Πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όταν λέτε για συστράτευση, εννοείται να βοηθάει η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Έτσι το κατάλαβα. Όχι, εγώ. Όχι, δεν λέω αυτό. Α, έτσι το κατάλαβα. Λέω κυβέρνηση με συμμετοχή όλων εκείνων των δυνάμεων. Ποιον, που δηλαδή έχουν επίγνωση. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όλοι, να γίνει όλα τα κόμματα μία κυβέρνηση. Μία δύναμη, μία γροθιά. Όλα τα μνημονιακά κόμματα δηλαδή, μία κυβέρνηση. Όσοι έχουν επίγνωση, εγώ λέω μνημονιακά. Έχουν επίγνωση. Δεν θέλω να μιλήσω. Μα μνημονιακά κόμματα δεν είστε, κύριε Κιλτίδη, δεν είστε μνημονιακό κόμμα. Εγώ δεν ψήφισα κανένα. Εσύ δεν ψήφισες κόμμα. Εσύ, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε τα μνημόνια. Βλέπω την καταστροφή της χώρας μου τώρα. Επανήλθα στην πολιτική. Επανέρχομαι κατά το αξιακό σύστημα της παράταξής μου για να δώσουμε τη μάγια τη σωτηρία. Κύριε Κιλτίδη, τώρα τη βλέπετε? 5 χρόνια δεν τη βλέπατε? Εγώ δεν την έβλεπα. Γι' αυτό ήμουν απ' έξω. Ήταν απ' έξω. Κύριε Κιλτίδη, ήταν απ' έξω. Γι' αυτό και διαφώνησα. Κύριο Λεωτσάκος. Γιατί 5 χρόνια είναι. Κύριος, δεν καταλάβατε τι είπα τόση ώρα. Όχι, ήταν απ' έξω, έχει δίκιο. Δεν καταλάβατε τι είπα τόση ώρα. Κύριε, κατάλαβα. Έχει δίκιο. Από τότε έλεγα, από το 10 έλεγα. Στην τότε αντιπολίτευση. Λοιπόν, να γίνουν όλα. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση. Όλοι είναι μέσα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ανεξάρτητη, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία. Ιδάλλως η κοινωνία που μας παρακολουθεί πιστεύει ότι οι πολιτικοί κάνουν τις δουλίτσες τους. Θέλουν λάθυρο την εξουσία. Γιατί ψέματα είναι. Θέλουν λάθυρο την ψέματα εξουσία. Είναι. Εγώ κάνω ιστορική καταγραφή αυτή τη στιγμή. Εσείς είστε έχετε όχι, πολύ μεγάλη εμπειρία και τα λέτε. Σας πιστεύω, είστε έντιμος άνθρωπος. Προφανώς και τα λέω. Γιατί δεν γίνονται, παιχνίδια. Δεν ακούσατε Βουλή σήμερα. Δεν ακούσατε Βουλή σήμερα. Δεν ακούσατε Βουλή και πρώην συναδέλφου σας από την αξιωματική αντιπολίτευση που δεν τρέπονται. Με τον τρόπο που τοποθετούνται. Ο καθένας κρίνεται. Δεν τα ακούσατε. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά. Κρίνεται. Δεν ακούσατε. Τι γίνεται. Όποιος λόγω των αδειών της τηλεόρασης. Έτσι. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν υπάρχει τσίπα. Γιατί και η ισοπαίδωση δεν πρόκειται πλέον να τη δεχθούμε. Τι είμαστε, σπόνσορες επιχειρηματικών ομίλων είμαστε, κύριε Κιλτίδη. Ακούστε, κύριε Λιάτσο. Σας παρακαλώ. Πολιτική, με βιωματική σχέση. Χωρίς ντροπή και εδώ. Στην ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να εμφανίζονται ότι σπόνσορες. Αχυράνθρωποι συγκεκριμένων ομίλων για τις άδειες της τηλεόρασης. Που ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Νομίζω σήμερα 350 εκατομμύρια. Σας παρακαλώ. Θα διαβάσετε κόντρα νιούς αύριο. Θα διαβάσετε κόντρα νιούς αύριο. Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τι γίνεται? Τα 350 εκατομμύρια. Άνθρωποι που δεν έχουν βγάλει ούτε ένσημο στη ζωή τους, δεν έχουν δουλέψει ένα 24ωρο. Ο γιος του μπαμπά να εμφανίζεται στην τηλεόραση και να λέει όλες αυτές τις αηδίες, να μην πω τίποτα χειρότερο. Χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή. Κύριε Λεωτσάκο, έχετε το λόγο. Εγώ καταλαβαίνω τον κύριο Κλειδίδη. Μπορεί να θεωρήσει, λέει, μαζί ψηφίσαμε, μαζί να το εφαρμόσουμε, μαζί να έχουμε ό,τι αποδίδει και η εξουσία. Εγώ, κύριε Λεωτσάκο, δεν λέω προσωπικά για εσάς. Ούτε στην υποτέλεια των μνημονίων, ούτε στις ψευδέστησες των αντιμνημονίων. Εγώ θέλω... Γιατί υπήρχε ψευδέστηση επ' αυτού. Εγώ παραμένω, και εσείς εξακολουθείτε μάλλον να την εστερνίζετε. Σταθερά και αμετακίνητος. Τι θέλω να σημειώσω όμως. Πρώτα ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Γάλλου Πρωθυπουργού. Ναι, του Πρόεδρου. Του Πρόεδρου. Ναι, δεν κάναμε σχόλιο. Και θα κάνουμε σχόλιο τώρα. Ναι, και είπα αστειευόμενος ο Λανδρέα. Που, ο Λανδρέου είπατε. Ναι. Που τον είχε αποκαλέσει ο κύριος Τσίπρας. Το πήρε πίσω, δεν πειράζει. Πριν αυτό, τρία χρόνια. Και τότε δεν το διορθώσατε κι εσείς, μην είστε άδικος τώρα. Τότε δεν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε όταν το είπε, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το διορθώσατε, γιατί το λέτε τώρα? Εσείς το γνωρίζετε αν το διόρθωσα ή όχι? Δεν σας άκουσα τουλάχιστον. Δεν με άκουσατε. Αλλά δεν το γνωρίζετε. Το έκανε στην πολιτική γραμματεία ο Στάθης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για συνεχίστε, κύριε Λεωτσάκο. Μην πάμε πίσω τώρα, ας δούμε λίγο μπροστά τι γίνεται. Τι θέλω να σημειώσω. Νομίζω ότι και εδώ δημιουργείται μηντιακά μια ψευδέστηση. Εγώ θα είχε ένα ενδιαφέρον η συζήτηση εάν ξέραμε ή μας έλεγε κάποιος ότι ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος στήριξε στην διαπραγμάτευση, στην πορεία και δεν πέρασε το τάδε,
μειώθηκαν τα προαπαιτούμενα, προστάτευσε το ασφαλιστικό, μειώθηκαν οι φόροι. Εγώ δεν γνωρίζω κανένα, μα κανένα, ούτε ένα μέτρο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης που με την παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου να άλλαξε η συμφωνία, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο. Ούτε ένα δεν το γνωρίζω. Εάν κάποιος γνωρίζει ένα μέτρο, νομίζω να το πει και να το κουβεντιάσει. Ούτε ένα μέτρο. Τι ήταν αυτό που έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος? Ήταν να προστατεύσει επί της ουσίας την ίδια τη Γαλλία. Γιατί καταλάβαινε και του στέλνανε οι Γερμανοί ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν είναι η Ελλάδα, χτυπάμε το Σαμάρι, αλλά για να ακούει αυτό που λέει η παροιμία ο Γάιδαρος, γιατί χάρη τους κάνουν, λένε οι Γερμανοί, γιατί και ο δικός τους ο προϋπολογισμός, από ό,τι γνωρίζετε, είναι ελλειμματικός και τους έχουν δώσει χάρη για μια διετία κατά παράβαση των συνθήκων να έχουν ελλειμματικό προϋπολογισμό. Και τους στέλνουν μήνυμα του Γάλλου ότι ξέρεις κάτι, ότι μετά από την Ελλάδα έρχεται και η δικιά σου σειρά, η δεύτερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όφιλε αντικειμενικά τα αντανακλαστικά του να λειτουργήσουν, να παίξει ένα ρόλο περισσότερο για την ίδια τη Γαλλία. Αυτό σε ό,τι αφορά αυτό το περί φίλο της Ελλάδος. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν αυτός μαζί με άλλους που υποχρέωσε, εκβίασε να φορέσει ένα τρίτο μνημόνιο στη χώρα μας. Τίποτα θετικό δεν έκανε για τη χώρα μας. Εάν έχουμε κάτι, να το πούμε. Αυτό για την αναδιάρθρωση του χρέους. Να το πούμε. Αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό για την αναδιάρθρωση του χρέους. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γίνεται συζήτηση, μάλιστα ακούω και από τη μεριά του Μαξίμου να το λένε ότι θα κάνουμε και να είναι το χαρτί. Και αυτό είναι ένα κάλπικο ρητορικό που γίνεται. Η συζήτηση για το χρέος δεν γίνεται από μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Συζήτηση του χρέους γίνεται μόνο μεταξύ των δανειστών. Δηλαδή, είναι οι δανειστές, διαπραγματεύονται μεταξύ τους, εσωτερικά δηλαδή, διαπραγματεύονται, οι δανειστές και η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις των δανειστών. Των δανειστών. Και όταν λέμε η πρόταση, τι είναι αυτό που πιθανόν ενδεχομένως αφήνανε το 12 και αφήνουν και το 15 ότι θα γίνει, να μεταφέρουν, κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι και ηθικό αυτό, να μεταφέρουν το χρέος, το σημερινό χρέος, ναι, ναι, στις μετέπειτα γενιές. Δηλαδή το παιδί που γεννιέται σήμερα να είναι χρεωμένο στα 30 του χρόνια. Χρέος. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Αυτό διαπραγματεύεται. Αυτό λέτε εσείς. Όχι, δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λένε αυτοί που διαπραγματεύονται. Δηλαδή μεταξύ τους οι δανειστές. Γιατί μόνο αυτοί κάνουν διαπραγμάτευση. Μεταξύ τους οι δανειστές. Εμείς δεν κάνουμε δηλαδή τίποτα. Εμείς παρακολουθούμε. Ξέρετε, εκτελούμε εντελές, λέτε αυτό. Λέτε. Εγώ δεν γνωρίζω καμιά διαπραγμάτευση. Εκτελούμε οδηγίες δηλαδή. Εάν κάποιος γνωρίζει, θα έπρεπε να ξέρουμε ότι η πρόταση που κάνει είναι να κουρευτεί το χρέος 10%, 1%, να μετατεθεί για 10 χρόνια. Μα υπάρχουν, έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια για την άλλο για σενάρια, έχουμε ακούσει σενάρια. Άλλο σενάρια και άλλο πρόταση. Σενάρια σημαίνει ότι τα κάνει ο κύριος Γλιάτσος ο δημοσιογράφος, ναι, ναι, ότι είναι οι τάδε διαρροές που γίνονται. Συγκεκριμένη αλλά πρόταση. Δεν τα βγάζουν οι δημοσιογράφοι από το μυαλό. Ακούμε. Συγκεκριμένη πρόταση έχει κατατεθεί από κάποια κυβέρνηση. Εγώ τα 5 χρόνια των μνημονίων δεν έχω ακούσει από καμία κυβέρνηση, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, καμία πρόταση συγκεκριμένη στο τραπέζι. Βεβαίως. Εγώ γιατί έχω διαπραγμάτευση. Πες να την αντιμετωπίσω κι εγώ. Εγώ την πρόταση. Καμία. Δεν έχετε ακούσει εσείς για μεγάλη περίοδο χάριτος?
για το χρέος. Δεν έχετε ακούσει για πολύ μεγάλη επιμήκυνση. Δεν έχετε ακούσει για πολύ χαμηλά επιτόκια. Δεν το έχετε ακούσει αυτό. Αυτό περίοδο χάριτος. Περίοδο χάριτος δεν είναι καλό αυτό να μην πληρώνουμε. Αυτή ήταν η πρόταση. Για κάποια χρόνια να μην πληρώνουμε τώρα που έχουμε το πρόβλημα. Είμαστε μέσα στο πηγάδι τώρα. Ήταν η πρόταση του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται πρώην ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή? Του ΣΥΡΙΖΑ προ τις εκλογές του 2015. Στην προεκλογική, στο πρόγραμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ισχύει δηλαδή. Βεβαίως δεν ισχύει. Ότι ξεχάστηκε τότε, αυτό που λέγανε τότε. Βεβαίως δεν υπάρχει. Κύριε Λιάτσο, με συγχωρείτε. Τότε όμως μιλάγατε, έχει δίκιο ποιος το αποκλείει, ότι μιλάγατε για διαγραφή χρέους όταν ήσασταν και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν πρόταση. Ωραία. Τότε αυτή ήταν πρόταση. Μετά άρχισε η αναδιάρθρωση. Αυτή αλλά ήταν... και η αναδιάρθρωση δεν είναι κακή. Και η αναδιάρθρωση δεν είναι κακή. Ρώτησα. Όταν το λέγαμε εμείς, κύριε Λιάτσο, και το πετύχαμε τον Νοέμβριο του 2012. Κύριε Λιάτσο, ό,τι λέω είναι όπως το λέω. Είμαι ακριβής. Δεν έχω αμφιβολία. Είμαι ακριβής. Κυβέρνηση, είπα, δεν έχει διαπραγματευτεί. Δεν είπα αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, μέχρι τις εκλογές του 2015, τις 20 Γενάρη, είχε πρόταση για το χρέος που έλεγε. Διαγραφή μεγάλου μέρους. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το δέχονται. Τι έλεγε, λέω. Τώρα δεν θυμόμαστε τι έλεγε. Εντάξει. Με ρήτρα ανάπτυξη. Μορατόριο. Μορατόριο. Έλεγε ο Σόιμπλε, ο φίλος μας. Φοργέτη Διάννη. Αυτή ήταν πρόταση. Στον Άρα το λέγε. Σαν κυβέρνηση. Μάλλον για τον Βαρουφάκη θα πει. Σαν κυβέρνηση. Ξαναλέω. Σαν κυβέρνηση. Πάμε όλοι μαζί να καταλήξουμε κάπου και σε αυτό το θέμα. Σαν κυβέρνηση. Δεν υπάρχει πρόταση. Αυτό που λέγεται είναι διαπραγμάτευση που κάνουν μεταξύ τους οι δανειστές. Δηλαδή πολύ, το δούνου του η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν. Αυτή διαπραγματεύονται. Το πιάσαμε, το καταλάβαμε. Κύριος Ελευθερόπουλου, ένα σχόλιο για όλα αυτά που λέμε. Θα έλεγα ότι σέβομαι τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι μεταξύ αντιπάλων αρκετών σήμερα. Δεν το συζητάμε. Πάντα όλοι είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον δημοσιογράφο μέχρι όλους τους άλλους καλεσμένους. Αλλά μου κάνει ένα πράγμα. Δεν είπε τίποτα ο κ. Σιλβίδη. Μην το διακόψουμε όμως τον κύριο Ελευθερόπουλο. Μην το διακόψουμε. Στο κηλικείο της Βουλής. Του είχα πει τότε του κυρίου Λουλά, αν μας ακούει θα το θυμηθεί, στο καφενείο. Έχουν και για εσάς μέσα 14 Αυγούστου. Το ξεφύλιζε, πού είναι, και εγώ δεν το είχα βρει. Λέω, εκεί που το μοιράσαμε για να το διαβάσουμε, γιατί ξέρετε, οι βουλευτές δεν το διαβάσαν. Ήταν πάνω από 1000 σελίδες. Καλά, εσείς ποτέ δεν διαβάζετε. Οι βουλευτές τελικά, από ό,τι έχουμε καταλάβει, σφυρίζουν τα μνημόνια δεξιά-αριστερά και τα λοιπά. Δεν διαβάζετε τίποτα και τι γίνεται. Μα κύριε, είναι δυνατόν να το διαβάσει κάποιος 1000 σελίδες σε 10 ώρες? Δεν γίνεται αυτό. Εσείς διαβάζετε. 1000 σελίδες σε 10 ώρες. Τι είμαι, ο Σούπερμαν, είμαι να διαβάσω. Διαβάζετε κι εσείς. Αυτό έγινε. Και εσείς μου λέτε ότι ήθελε ο λαός να καταλάβει τι ψηφίστηκε σε 1000 σελίδες. Λοιπόν, το ψάχναμε στο καφενείο τη Βουλή να δούμε τι λέει για τα φαρμακεία. Κύριε Ελευθερόπουλο. Εγώ έλεγα λοιπόν ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τους ακούμε σε εκπομπές, όσες φορές έχω τουλάχιστον εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σου, συμφωνούν με αυτούς που καταγγέλνουν τα πράγματα, τα ψηφίζουν στην πράξη και στη συνέχεια ψάχνουν τα ισοδύναμα. Δεν βρήκαμε ισοδύναμα στην παιδεία. Δεν βρίσκαμε ισοδύναμα στο ασφαλιστικό, που εκεί βλέπουμε να πατάει σε δύο βάσεις. Στην ισοδύναμη, να ξέρετε, ήταν. Ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση ήρθε σαν ισοδύναμο για να μειωθεί ο ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας. Ισοδύναμο ήταν. Ισοδύναμο για το Βόλιο, ναι. Πάμε. Ισοδύναμο ήταν. Και τώρα, άμα βρεθεί, θα πρέπει να αναζητηθεί ένα άλλο ισοδύναμο για το άλλο που θα βρεθεί. Κύριε Λεουτσάκο, αφήστε τον να τοποθετηθεί. Αφήστε τον συνάδελφό μου να τοποθετηθεί. Βλέπουμε λοιπόν να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να πατήσει σε δύο βάρκες. Η μία βάρκα είναι του νεοφιλελευθερισμού, γιατί αυτά τα μέτρα με τα φάρμακα, τα μέτρα για την παιδεία, τα μέτρα για την ασφάλεια που έρχεται, δηλαδή από τη μία ισοπεδώνει τις συντάξεις και από την άλλη ανοίγει την πόρτα σε ιδιωτικές εταιρείες, να ανοίξουν ασφαλιστικές εταιρείες και να δουλεύουν. Και το τρίτο κομμάτι του κυριότερου. Δεν τα λένε νεοφιλελεύθεροι, δεν λένε να μην μπουν φόροι νεοφιλελεύθεροι. Είναι αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται είναι η ρήξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μεγάλο θέμα που αφορά τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια των πολιτών. Θα μπούμε τώρα μετά τι διαφημίσεις. Αύριο το πρωί, αν δεν συμφωνήσει με την ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται. Ξέρεις τι λένε. 8 στους 10. 8 στους 10. Αυτό είναι τώρα. Έχω όλα τα στοιχεία εδώ. Άρα λοιπόν, ας αποφασίσει ο κ. Τσίπρας αν θα είναι νεοφιλελεύθερος, αν θα είναι σοσιαλιστής ή μαρξιστής. Με απόγνωση βλέπω τους βουλευτές σου να προσπαθούν να ισορροπήσουν αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να τα ψηφίσει το βράδυ και το πρωί να τα καταγγέλει. Και να θυμίσουμε με αφορμή τα φάρμακα ότι αυτή τη στιγμή οι κλινικές του Βερολίνου, το είχατε πει και στην εκπομπή, έχουν γεμίσει με Έλληνες που πάνε στις ψυχιατρικές τους κλινικές. Εκεί έχουν φτάσει οι Έλληνες σήμερα. Και κάνουν το θυμόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν.
Κυρία Ευτυχία, καλησπέρα σας από τον Πειραιά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κόψει τις συντάξεις, λέει, θα ξαναπάει στο 4%. Λέει, καλά, η κυρία Ευτυχία, θα δούμε αν τις έχει κόψει. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, σε 2 λεπτά. Δίνεις φορά υγείας.